Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις επαφές που είχαμε με στελέχη της κυβέρνησης αλλά και με στελέχη άλλων κομμάτων, αλλά και με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού επευκαιρία του 14ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα γίνει στην Λέσβο, το συντονιστικό όργανο που αποτελείται και εκπροσωπεί όλους τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις, ομόφωνες αποφάσεις, για τα δύο μείζωνα αυτή τη στιγμή ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Το πρώτο είναι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, για το οποίο θέμα οι ενδείξεις που έχουμε δεν είναι ενθαρρυντικές από την πλευρά της κυβέρνησης. Και το δεύτερο θέμα είναι το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η άμεση αποσυμφόρηση του νησιού που έχουμε πάμπολες φορές και συνεχώς ζητάμε σαν συντονιστικό όργανο φορέων επαγγελματικών και επιστημονικών και για το οποίο διαφαίνεται μια δυσάρεστη εξέλιξη για το νησί μας. Αποφασίσαμε λοιπόν για τα δύο αυτά θέματα, επειδή δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά μας, αποφασίσαμε την μέρα της έλευσης του Πρωθυπουργού να κηρύξουμε παλαισβιακή απεργία, να είναι κλειστή όλη η αγορά και όλα τα καταστήματα, να ζητήσουμε από τον κόσμο να κατεβεί στο συλλαλητήριο που θα κάνουμε και την πορεία προς τον, ώστε να καταθέσουμε τα αιτήματά μας και να μας ακούσει ο Πρωθυπουργός και να μην συμμετέχει κανένας φορέας στα πάνελ επευκαιρίας του συνεδρίου. Και για το θέμα του ΦΠΑ και για το θέμα της άμεσης αποσυμφόρησης του νησιού, για το οποίο ήδη υπάρχουν νομοθετήματα από την κυβέρνηση αναστολής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση προς την υπηρετική Ελλάδα.